Θέλουμε για μια ακόμη φορά να καλέσουμε την κυβέρνηση έστω και τώρα να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο, ακούγοντας τη φωνή και των μαζικών φορέων που πήραν το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν χιλιάδους εργαζόμενους, συνταξιούχους και ούτω καθεξής, και οι οποίοι απέδειξαν με στοιχεία και παραδείγματα και τους κινδύνους του νομοσχεδίου για το δικαίωμα, για το αναφέρωτο δικαίωμα στην κινητοποίηση και στη διαμαρτυρία, απέδειξαν όμως και το πόσο σαθρά και ανεδαφικά είναι τα επιχειρήματα, για να το πω καλύτερα, τα προσχήματα της κυβέρνησης, στα οποία πάνω στηρίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Για τους δρόμους που κλείνουν τα 50 και τα 100 άτομα, το οποίο δεν συμβαίνει, για τα επεισόδια που γίνονται από διάφορα προβοκατόρικα στοιχεία και που κανένας από αυτούς ούτε εντοπίζεται ούτε πιάνεται χρόνια τώρα, για τα μαγαζιά που καταστρέφονται εξαιτίας των συγκεντρώσεων και όλη αυτή την προπαγάνδα πάνω στην οποία έχετε στηρίξει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. 200.000 μικρές επιχειρήσεις έκλεισαν από το 2011 μέχρι το 2016. Εξαιτίας της κρίσης, εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών, εξαιτίας της φτώχειας και της ανέχειας, και έκλεισαν στην Κυψέλη, στον Κολονό, σε μια σειρά περιοχές που ούτε διαδηλώσεις γίνονται, ούτε συγκεντρώσεις υπάρχουν, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εσείς συνεχίζετε το ίδιο βιολί και την ίδια προπαγάνδα. Το νομοσχέδιο, πέρα από τις πολύ επικίνδυνες νομοθετικές προβλέψεις και τα πρωτοφανή νομικά σχήματα, έχει και κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό. Το είπαμε και χθες, θέλουμε να το επαναλάβουμε. Ποιο είναι αυτό? Είναι ένα αντιδραστικότατο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα που διαπνέει όλο το νομοσχέδιο από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία, που επιδιώκει να συκοφαντήσει συλλήβδην τους λαϊκούς αγώνες, να χειραγωγήσει συνειδήσεις, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, εμφανίζοντας τις συγκεντρώσεις και τις κινητοποίησεις ως μήτρα εγκληματικών πράξεων και ενεργειών και τη συμμετοχή σε αυτές ως κάτι περίπου ή εν δυνάμει εγκληματικό, παραβατικό, επικίνδυνο και ούτω καθεξής. Ρώτησε χθες ο κύριος Υπουργός με τρόπο πονηρό, μα πού λέει στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Καταρχήν αναφέρεται και αυτό. Αναφέρεται και αυτό σε μια σειρά διατάξεις τις οποίες θα επισημάνουμε. Όμως αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι δεν λέει ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Αν έλεγε κάτι τέτοιο, τώρα θα μιλάγαμε με άλλους όρους. Δεν θα μιλάγαμε με τους τωρινούς όρους. Το πρόβλημα είναι ότι το νομοσχέδιο με ένα σωρό αόριστες νομικές έννοιες και ορισμούς που μάλιστα θα έρχεται να τις ερμηνεύσει η αστυνομία κάθε φορά, ανοίγει παραθυράκια, όχι παραθυράκια, ανοίγει πόρτες, παράθυρα, για να τεθεί υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε διαδήλωση, να διώκονται και να τρομοκρατούνται όσοι συμμετέχουν σε αυτές. Αυτό σας ενδιαφέρει κυρίως, ο εκφοβισμός, και επίσης να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί, να σέρνονται στα δικαστήρια και σε πολύχρονες δικαστικές διαμάχες οι οργανωτές, προκειμένου τι, να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Να ξοντώνονται δηλαδή ηθικά, πολιτικά και οικονομικά, οι οργανωτές, οι πρόεδροι, τα διοικητικά συμβούλια, σωματείων, ομοσπονδιών και ούτω καθεξής. Αυτό κάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πάμε πιο συγκεκριμένα στα άρθρα. Πάμε στο άρθρο 2, γιατί το άρθρο 1 απλά επαναλαμβάνει τη γνωστή διάταξη 11 του Συντάγματος. Στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά στους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν σε μια συγκέντρωση. Και λέει ως περιορισμό ότι η συγκέντρωση δεν θα πρέπει να παρακολύει την κυκλοφορία. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν μια συγκέντρωση που μπορεί να έχει 5, 10,
20.000 συμμετέχοντες να μην παρακολουθεί την κυκλοφορία. Μα αυτό είναι φυσιογνωμικό στοιχείο μιας συγκέντρωσης. Η παρακόλληση της κυκλοφορίας προκειμένου να γίνει γνωστό ένα αίτημα που κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους. Και πώς συνάδει αυτός ο περιορισμός με αυτά που αναφέρονται ακόμη και σε αυτό το Σύνταγμα. Πού αναφέρεται στο Σύνταγμα, σε αυτό το Σύνταγμα, σε αυτό το Σύνταγμα, πού αναφέρεται ως περιορισμός η μη παρακόλληση της κυκλοφορίας. Δεύτερο ζήτημα για τους περιορισμούς. Απαγορεύεται, λέει, η παρακόλληση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μιλάμε για δημόσιες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη ένα υπουργείο, ευθύς εξ αρχής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τι σημαίνει αυτό, το είπαμε και χτες, σημαίνει για παράδειγμα μία συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας για ένα σοβαρό ζήτημα, για ένα εργατικό ατύχημα, η οποία συγκέντρωση έχει προφανή αντικειμενική συνέπεια να παρακολλείεται η πρόσβαση στο Υπουργείο Εργασίας, αυτή με βάση το συγκεκριμένο άρθρο να μπορεί να απαγορευτεί. Σας είπε σήμερα ο εκπρόσωπος των ξενοδοχών υπαλλήλων ότι οι κινητοποιήσεις που κάνουν αυτές τις μέρες για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, στον τουρισμό, γίνονται γιατί 4 φορές τους έχει αρνηθεί ο Υπουργός Εργασίας να τους δεχτεί. Είναι αδικαιολόγητη αυτή η συγκέντρωση? Είναι αδικαιολόγητη? Κι όμως, με βάση το άρθρο του νομοσχεδίου, αυτή η συγκέντρωση, επειδή δήθεν παρακολλεί η δημόσια υπηρεσία, μπορεί να απαγορευτεί. Άλλο παράδειγμα. Μία συγκέντρωση που γίνεται στη ΔΕΗ, γιατί κόψανε το ρεύμα σε έναν άνεργο, μπορεί να απαγορευτεί. Γιατί είναι οργανισμός κοινής ωφέλειας. Και λέει ότι εκεί η πρόσβαση δεν μπορεί να παρακολλείεται. Να λοιπόν πώς προκύπτουν οι πόρτες και τα παράθυρα για απαγορεύσεις σε συγκεντρώσεις και σε διαμαρτυρίες. Και κάνετε και την εξής ανηθικότητα, ύπουλη ανηθικότητα. Εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, βάζετε και την πρόσβαση στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Λες και υπήρχε ποτέ συγκέντρωση που απέτρεψε ανθρώπους, εργαζόμενους ή ασθενείς να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Ντροπή! Ντροπή! Να λέτε τέτοια πράγματα μέσα στο νομοσχέδιο. Στο άρθρο 3. Βάζετε την υποχρέωση γνωστοποίησης που και σήμερα υπάρχει και υπήρχε. Για παράδειγμα, σήμερα ένα σωματείο, ένας μαζικός φορέας που κάνει μια κινητοποίηση, ενημερώνει το Δήμο, γνωστοποιεί στις αρχές πού θα γίνει η συγκέντρωση, τι ώρα θα γίνει η συγκέντρωση και ούτω καθεξής. Και τι βάζετε ως στοιχείο αυτής της γνωστοποίησης, πέρα από τον οργανωτή, την ταυτότητα, ένα σωρό στοιχεία, τι βάζετε? Το σκοπό της συγκέντρωσης. Ο σκοπός της συγκέντρωσης. Δηλαδή, το περιεχόμενο της συγκέντρωσης θα είναι κριτήριο με βάση το οποίο θα δίνεται ή δεν θα δίνεται άδεια από την αστυνομία. Και επειδή, κύριε Καραγκούνη, αναφερθήκατε πριν σε συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν ως περιεχόμενο την ανατροπή του καπιταλισμού κτλ., να σας ενημερώσω ότι όλες οι δικές μας συγκεντρώσεις τέτοιο περιεχόμενο έχουν. Τέτοιο περιεχόμενο πρέπει να απαγορευτούν. Αυτό είπατε. Λέει, υπάρχουν συγκεντρώσεις που έχουν ως περιεχόμενο την ανατροπή του καπιταλισμού. Όλες οι συγκεντρώσεις του ΚΚΕ έχουν αυτό το περιεχόμενο. Να απαγορευτούν. Αυτό είπατε. Όταν βάζετε το σκοπό της συγκέντρωσης ως κριτήριο για να γίνει, να δοθεί ή όχι άδεια, ανοίγετε τέτοιου είδους πόρτες. Από την υποχρέωση γνωστοποίησης εξαιρούνται εν μέρη μόνο οι αθόρμητες συναθρήσεις, οι οποίες δύναται να επιτραπούν, όχι δύναται να απαγορευτούν, δύναται να επιτραπούν. Δηλαδή, η άδεια θα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, αν γίνονται, λέει, οι αυθόρμητες συναθρήσεις για ένα γεγονός κοινωνικής σημασίας. Μπορείτε να μας το ορίσετε το γεγονός κοινωνικής σημασίας? Ποιο είναι αυτό? Ποιος θα κρίνει αν κάτι είναι γεγονός κοινωνικής σημασίας με βάση το οποίο θα πρέπει να γίνεται ή να μην γίνεται μία αυθόρμητη συνάθρηση? Και τι σχέση έχει
Γιατί βάζετε κι άλλο διαχωρισμό. Προβλέπετε και κάποιες έκτακτες συνάθρησεις. Ποια είναι η διαφορά της έκτακτης συνάθρησης από την αθόρμητη συνάθρηση? Η αθόρμητη, λέτε, είναι για ευνίδιο γεγονός κοινωνικής σημασίας, η έκτακτη για έκτακτο και απρόβλητο. Ποια διαφορά μπορείτε να μας την εξηγήσετε? Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο? Παρακάτω. Στα άρθρα 4, 5 και 6 αναφέρονται οι υποχρεώσεις, οι συνεννοήσεις, δηλαδή περιγράφονται πράγματα που σε μεγάλο βαθμό και σήμερα γίνονται. Και πάμε στο άρθρο 7, όπου αναφέρεται και προβλέπεται η απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Και λέει ότι μια επικείμενη συνάθρηση μπορεί να απαγορευτεί για λόγους δημόσιας ασφάλειας, διατάραξης της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, αυτό που λέει δηλαδή το άρθρο 11, ή αν πρόκειται για συνάθρηση, ο σκοπός της οποίας αντιτίθεται προς το σκοπό άλλης συνάθρησης. Αυτό από πού προκύπτει από το Σύνταγμα? Από πού προκύπτει? Γίνεται μια συγκέντρωση φασιστική και γίνεται μια αντιφασιστική συγκέντρωση. Γιατί πρέπει η δεύτερη να απαγορευτεί? Όχι, αυτό λέει. Αυτή που έχει προηγηθεί, αν υπάρχει ήδη συγκέντρωση για την οποία έχει δοθεί άδεια, απαγορεύεται για τη συγκέντρωση. Για ποιο λόγο? Θέλετε να σας πω άλλο παράδειγμα? Να σας πω άλλο παράδειγμα για να δείτε τι γελοιότητες νομοθετείτε. Το 2015, στο δημοψήφισμα, το κάλπικο δημοψήφισμα, γίνανε δύο συγκεντρώσεις. Η μία η συγκέντρωση του όχι και η άλλη η συγκέντρωση του ναι. Δίπλα-δίπλα. Η μία στο Σύνταγμα και η άλλη στο Ζάπιο. Δεν μπαίνω στη συζήτηση ότι και η συγκέντρωση του όχι ναι έλεγε επί της ουσίας. Ας το αφήσω αυτό. Όμως γίνανε δύο συγκεντρώσεις με διαφορετικό σκοπό η μία από την άλλη. Αν ίσχυε το συγκεκριμένο άρθρο, μία από τις δύο έπρεπε να απαγορευτεί. Τέτοια δεσμοθετείτε. Τέτοιες γελοιότητες νομοθετείτε, κύριε Καραγκούνη και κύριε της κυβέρνησης. Για να μην πω άλλα παραδείγματα τα οποία υπάρχουν από την εμπειρία. Τι άλλο περιέχει το άρθρο 7? Περιέχει την παράγραφο 4, όπου λέει το εξής. Στο όλα τα παραπάνω για την απαγόρευση θα παίρνεται υπόψη ο εκτιμόμενος αριθμός των συμμετεχόντων. Δηλαδή, θα έρχεται προκαταβολικά η αστυνομία, προκαταβολικά, θα διαβάζει τη σφαίρα και θα λέει ότι για αυτή τη συγκέντρωση, επειδή εκτιμάω ότι θα συμμετέχουν τότε, αυτή η συγκέντρωση ή δεν πρέπει να γίνει ή πρέπει να γίνει κάπου αλλού. Και αυτό θα γίνεται προκαταβολικά. Και θα εκτιμάει η αστυνομία πόσοι θα συμμετέχουν ή πόσοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια συγκέντρωση. Το άρθρο 8 για τους περιορισμούς επί της ουσίας είναι η απαγόρευση με άλλο όνομα. Αυτό είναι. Οι περιορισμοί είναι η απαγόρευση με άλλο όνομα. Γιατί θα λέτε ότι αυτή η συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη να πάει στη Βουλή, στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί το αίτημα το οποίο έχει αυτή η συγκέντρωση απευθύνεται στη Βουλή, στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν θα πάει εκεί, γιατί εκτιμώ ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο ή θα έχει πάρα πολύ και θα πρέπει να πάει κάπου αλλού. Άρα αυτός ο περιορισμός είναι απαγόρευση της συγκέντρωσης, απλά τη βαφτίζεται περιορισμό. Είναι απαγόρευση με άλλο όνομα. Τι άλλο λέτε στα άρθρα 7 και 8? Η απόφαση, λέει, για επιβολή απαγόρευσης και περιορισμών θα γνωστοποιείται εγκαίρως. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε, κύριε Καραγκούνη, το εγκαίρως? Όταν επιβάλλεται τη γνωστοποίηση, ο οργανωτής θα πρέπει να πει το χρόνο, τον τόπο, το σκοπό, τη μάνα του, τον πατέρα του κτλ. Κτλ. Πώς τους λένε. Όταν απορρίπτεται όμως η τέτοια, θα ειδοποιείται εγκαίρως. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε το εγκαίρως? Ποιο είναι το εγκαίρως? Είναι 24 ώρες πριν, 2 μέρες πριν, μια ώρα πριν? Αυτό εωρείται. Εωρείται στο νομοσχέδιο. Παρακάτω. Άρθρο 10. Ποιοι θα κρίνουν όλα τα παραπάνω? Η αστυνομία, το λιμενικό, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι ή διευθύνονται σύμβουλοι, αυτοί θα δίνουν γνώμη, ή διευθύνονται σύμβουλοι δημοσίων φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων. Από πού και ως πού δηλαδή, η αστυνομία, το λιμενικό, οι δήμαρχοι και τα λοιπά και τα λοιπά, θα πρέπει να αποφασίζουν ή να δίνουν γνώμη για το αν πρέπει να γίνεται ή όχι μια συγκέντρωση. Καταρχήν, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί αυτός που καλείται να δώσει γνώμη
να είναι και αυτός εναντίον του οποίου στρέφεται η συγκέντρωση. Γίνεται μια συγκέντρωση εναντίον μιας δημοτικής αρχής. Και θα ρωτά το δήμαρχος. Μάλιστα, ο κύριος Καμίνης είπε ότι πρέπει να αποφασίζει ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος πρέπει να αποφασίζει. Και θα ρωτά το δήμαρχος, να γίνει αυτή η συγκέντρωση που είναι εναντίον σου. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που νομοθετείτε. Παρακάτω. Άρθρο 12. Πώς θα προστατεύεται ο οργανωτής από περιπτώσεις αυθαιρεσιών, θα πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το σωματείο, ένας φοιτητικός σύλλογος ή μια μαθητική κοινότητα που αποφάσισε μια συγκέντρωση ή μια κινητοποίηση και της οποίας αυτή η συγκέντρωση απαγορεύτηκε, θα πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συγχαρητήρια, κύριοι της κυβέρνησης. Άρθρο 13. Ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη. Προβλέπεται η θέσπιση ιδιώνυμου αδικήματος για όποιον μετέχει σε απαγορευμένη συγκέντρωση. Γιατί το κάνετε αυτό? Ποιος είναι ο στόχος? Έχετε σκοπό ή μπορείτε να συλλάβετε 10.000, 20.000 που θα συμμετέχουν σε μια απαγορευμένη συγκέντρωση? Εκτός αν έχετε σκοπό να ιδρύσετε ειδική διεύθυνση δίωξης διαδηλωτών ή ειδικά δικαστήρια διαδηλωτοδικία. Διαδηλωτοδικία. Γιατί το κάνετε? Το κάνετε για να εκφοβήσετε. Επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος θα ακυρωθεί στην πράξη, θέλετε από τώρα να δράσετε προληπτικά και να εκφοβήσετε απειλώντας με ποινές, ιδιώνυμα, διώξεις και ούτω καθεξής σε αυτούς που πρόκειται να συμμετέχουν. Και πάμε στο επίμαχο που είναι η αστική ευθύνη. Αυτός που δηλώνεται ως οργανωτής θα έχει την ευθύνη αποζημίωσης για τον οποιονδήποτε εισχωρήσει σε μια συγκέντρωση ή με αφορμή μια συγκέντρωση προκαλέσει ζημιές. Θεσπίζεται την αντικειμενική ευθύνη λέγοντας τι, κύριε Καραγκούνη, και είπατε τη μισή αλήθεια. Δεν είναι αν γνωστοποιήσει, αν αποδείξει ότι έκανε έγκυρα τη γνωστοποίηση. Αυτό αποδεικνύεται. Την έκανε, δεν την έκανε. Λέει και κάτι άλλο. Αν αποδείξει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. Πού θα αποδεικνύεται αυτό? Πού θα αποδεικνύεται? Στο δικαστήριο θα αποδεικνύεται. Εκεί θα αποδεικνύεται. Θα σέρνετε ανθρώπους στα δικαστήρια με τον τίτλο του οργανωτή για ζημιές που προκάλεσαν άλλοι, οι οποίοι ποτέ δεν πιάνονται, και αναρωτηθείτε γιατί ποτέ δεν πιάνονται, θα τους σέρνετε στα δικαστήρια, έτσι, και θα τυλίγετε ανθρώπους σε μια κόλλα χαρτί, θα τους εξοντώνετε οικονομικά και ηθικά για να επιβάλλετε αυτούς τους σχεδιασμούς. Και ισχύει αυτό που υπόθηκε, ότι αυτό το άρθρο δεν είναι άρθρο αποτροπής της προβοκάτσιας. Είναι άρθρο παραγωγής προβοκάτσιας. Είναι άρθρο παραγωγής προβοκάτσιας. Θεσμοθετείτε τον κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτό που σήμερα ήταν στην προπαγάνδα των κυβερνώντων, τώρα θεσμοθετείτε. Γιατί θα λένε στον καταστηματάρχη, αν υπέστη μια ζημιά από τους διαφόρους προβοκάτορες, φταίει ο πρόεδρος του σωματείου, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, της ομοσπονδίας και ούτω καθεξής. Και θεσμοθετείτε την προβοκάτσια και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και όχι μόνο αυτό, θεσμοθετείτε και business. Σημερινό μήνυμα, κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ μάλλον, σημερινό μήνυμα που στάλθηκε σε ασφαλιστικά γραφεία από διάφορους. Με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης μπαίνει στο τραπέζι η ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης και μόνο του διοργανωτή των διαδηλώσεων. Ήδη έχει ξεκινήσει η μπίζνα με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ήδη. Και θα δούμε πολύ σύντομα ποιοι εμπλέκονται στις business και πώς γίνονται οι ζημιές και ο νοόν νοήτο. Θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες ακονίζουν τα νύχια τους με αυτό το άρθρο. Λοιπόν, θεσμοθετείτε τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ναι, αυτό να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε. Όχι, ναι. Λίγο ακόμη. Ναι. Λοιπόν, και επίσης, στο κάτω-κάτω, αν θέλετε να βάλετε την αντικειμενική ευθύνη, βάλτε την αντικειμενική ευθύνη της πολιτείας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αν γίνονται ζημιές και δεν συλλαμβάνονται αυτοί που τις κάνουν, την αντικειμενική ευθύνη την έχει η πολιτεία. Δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να την έχει ο πρόεδρος του σωματείου?
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, επειδή... τελειώνει και ο χρόνος, με το άρθρο 19. Το άρθρο 19. Τι λέει το άρθρο 19? Σύσταση διεύθυνσης πρόληψης της βίας για την πρόληψη διαφόρων μορφών βίας, όπως η ριζοσπαστικοποίηση, σχεδιάζει και μεριμνά για την υλοποίηση σύγχρονων μοντέλων από ριζοσπαστικοποίησης, και αυτό να μας το ορίσετε, τι είναι ριζοσπαστικοποίηση και από ριζοσπαστικοποίηση. Και επίσης αυτή η περίφημη υπηρεσία θα αντιμετωπίζει, λέει, την ιδεολογία της βίας. Την ιδεολογία της βίας. Αυτά είναι εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση, είναι τα αναμορφωτήρια της Φρυδερίκης, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία τη στηρίζετε όλοι σας, η οποία αναπαράγει αυτή τη λογική. Ότι υπάρχουν ιδεολογίες οι οποίες παράγουν το έγκλημα, τη βία, και εδώ εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό, και άρα η ριζοσπαστική δράση πρέπει να διώκεται, να ποινικοποιείται, να καταστέλλεται και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μείνουν στα χαρτιά.